Τα μικρότερα κόμματα αποδεικνύονται τελικά κατά τις δικές τους αναλύσεις και κουβέντες πολύ μεγαλύτερα στο αποτέλεσμα και στη μείωση του διαγωνισμού ακόμα και αν δεν είναι στρατηγική. Ακόμα και αν δεν είναι στρατηγική. Τα τρία μικρότερα κόμματα της Βουλής είχαν πάρει το 2007 αθρηστικά 17%. Ο μέσος όρος του εξυπόλου είναι πάλι 17%. Απλώς υπήρξαν δύο εντομονάδες υπολόγιστα. Κοιτάξτε, κατά αυτή την έννοια θα σας πω. Ο Κουέι ο Σακυλάς πήρε 1% πάνω λαός, 1% κάτω ο Σύμπαν. Αν θέλετε να με αφήσετε να μιλήσω. Ό,τι λέω ότι θα είναι. Αν θέλετε να με αφήσετε να μιλήσω. Κύριε Περλίτη, μοιραζόμαστε μαζί μια ιστορική στιγμή, 4 Οκτωβρίου 2009, στη σφεντόνα.gr. Θα είναι η πρώτη σας δήλωση λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του exit poll, που δίνει όπως φαίνεται μια σαρωτική νίκη στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε τις πρώτες σας δηλώσεις. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Πράγματι, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, δείχνει ότι το έχουμε απόψε μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη της Ελλάδας, μια νίκη του ελληνικού λαού, δεν είναι απλά μια νίκη της παράταξής μας του ΠΑΣΟΚ. Εγώ από την πλευρά μου, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, πηγαίνω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Κορίνθιους συμπολίτες, γιατί για μια ακόμα φορά με εμπιστεύτηκαν, για μια ακόμα φορά με τίμησαν, αλλά για μια ακόμα φορά η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Μεγάλη τιμή, αλλά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Να ανταποκριθώ στις ελπίδες και στις προσδοκίες του κορινθιακού λαού και μαζί με όποιους εκλεγούν από τους υποψηφίους να δουλέψουμε για την Κορινθία. Η Κορινθία μας χρειάζεται. Η Κορινθία χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά όταν θα αρχίσουν και τα στοιχεία να ρέουν και θα έχουμε μια απόψε μια νίκη μεγάλη που σας είπα ότι θα είναι μια νίκη που να ανοίξει μια καινούργια σελίδα για την Ελλάδα. Η μεγάλη κουβέντα του Γιώργου του Παπανδρέου ήταν «Πάμε όλοι μαζί». «Πάμε όλοι μαζί» σημαίνει για μας ότι οικοδομούμε την ευρύτερη δυνατή εθνική ενότητα, πέρα και πάνω από διαχωριστικές πολιτικές γραμμές. Δεν περισσεύει κανένας Έλληνας πολίτης για μας. Θα οικοδομήσουμε και πάλι ένα κράτος, μια δημόσια διοίκηση, μια κοινωνία δίχως τις κομματικές διακρίσεις, θα οικοδομήσουμε μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες πραγματικά, πέρα και πάνω από κομματικά σύνορα. Τα προβλήματα είναι πολλά, ο δρόμος θα είναι δύσκολος και ανηφορικός, άρα δεν μας περισσεύει κανείς. Αγκαλιάζουμε όλους τους συμπολίτες μας, όλους εκείνους που έχουν προβλήματα, θέλουμε μαζί να λύσουμε τα προβλήματα. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, θα οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της αξιοκρατίας, της ικανότητας, της αποτελεσματικότητας, της ηθικής, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω μια κουβέντα σας στο βέλος, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Δεν θα σας αφήσουμε μόνος. Κοιτάξτε, είναι η μεγάλη τελευταία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Σας μίλησα για πολύ μεγάλη ιστορική ευθύνη, εθνική ευθύνη. Σήμερα δεν μπορούμε με όλα τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός να αποστασιοποιηθούμε από τον ελληνικό λαό. Θα παλέψουμε μαζί, θα προσπαθήσουμε μαζί, με συνέπεια, με γνώση, με σχέδιο. Πραγματικά δεν θα εγκαταλείψουμε και τον κορινθιακό λαό, δεν θα εγκαταλείψουμε τον κορινθιακό λαό, αλλά και τον ελληνικό λαό. Δεν πρόκειται να δείτε από εμάς συμπεριφορές που πλήγωσαν στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ θερμά και θέλουμε να πιστεύουμε ως Κορίνθι πλέον ότι αυτή η δυναμική πορεία, η θριαμβευτική σας νίκη που αναμένεται σε λίγες ώρες να ανακοινωθεί και επίσημα θα αξιοποιηθεί και στην αυριανή κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.